Είμαστε στην επιστολή προς Κορινθίους, την πρώτη προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, από το 9 έως το 17. Έχει προηγηθεί εκείνη η συζήτηση, η οποία δημιουργήθηκε εξ αφορμής των ερίδων οι οποίοι συμβαίνουν στην Εκκλησία, ερίδων, οι οποίες συμβαίνουν μέσα στην Κορινθιακή Εκκλησία και των φατριών που σχηματίζονται. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι πιο φατρία. Είναι οι ομάδες οι οποίες γίνονται αρχηγοί. Υπάρχουν κάποιοι που είναι αρχηγοί και οι οποίοι είναι κάποιοι κόμματα, θα λέγαμε. Λοιπόν, δημιουργούνται λοιπόν φατρίες και ο Παύλος εξανίσταται και λέει, προσέξτε, δεν είμαστε εδώ στην πόλη αυτή κομματιασμένοι, είμαστε μία εκκλησία, είμαστε ένα σώμα. Έτσι. Είτε ο Παύλος, είτε ο Απολό, είτε οποιοδήποτε, όλοι είμαστε ένα. Και συνεχίζει λοιπόν στο σημερινό κείμενο, λέγοντας «Θεού γαρ εσμέν συνεργή». Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι είστε συνεργοί του Θεού. Θεού Γεώργιον, Θεού οικοδομή εστέ. Είστε Γεώργιον το χωράφι, το κτήμα. Και η οικοδομή, ξέρουμε όλοι τι είναι. Να μείνουμε λίγο λοιπόν σε αυτές τις φράσεις. Θεού γαρεσμένοι συνεργοί. Είμαστε συνεργοί του Θεού. Αυτή η λέξη συνεργός είναι μια λέξη που προσδιορίζει την ανθρώπινη ταυτότητα σε σχέση με το Θεό. Λοιπόν, η λέξη συνεργός λοιπόν προσδιορίζει την ανθρώπινη ταυτότητα εδώ. Προσέξτε, η ανθρώπινη ταυτότητα στο δυτικό πολιτισμό, σε αυτό το οποίο έχουμε εμείς και εμείς πια στο μυαλό μας εδώ, στην Ελλάδα, ορίζεται πάντοτε με ένα τρόπο θα λέγαμε μοναδικό, μοναχικό. Ταυτότητα είμαι εγώ. Έτσι. Προσέξτε εδώ, η ταυτότητα δεν ορίζεται ως μια μοναχικότητα. Δεν λέμε είμαι εγώ. Αυτός ο οποίος στέκει ενώπιον του Θεού και πάση περιπτώσει, αυτός που υπάρχω με έναν τρόπο αυτονόητο, αυθύπαρκτο και μοναχικό, ορίζεται η ταυτότητα μέσα από μία σχέση. Όταν λέμε ότι είμαι συνεργός κάποιου, αμέσως μεταβάλλεται ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου. Συνεργός κάποιου σημαίνει ότι κάποιος εργάζεται και εγώ συνεργάζομαι. Τραβάμε μία βάρκα μαζί. Τραβάμε ένα καρότσι. Κάνουμε ένα έργο μαζί με κάποιον. Το γεγονός ότι η σχέση με αυτόν τον κάποιον προσδιορίζει την ύπαρξή μου, είναι κάτι το οποίο, αυτού του είδους η αντίληψη του ανθρώπου, είναι της βίβλου, είναι η βιβλική αντίληψη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, ο ίδιος ο άνθρωπος αποτελεί, θα λέγαμε, εξ αρχής και από καταβολή, ένα «ον» το οποίο είναι διαλογικό «ον». Τι θα πει διαλογικό «ον»? Είναι αποτέλεσμα ενός διαλόγου. Ποιήσαμε έναν άνθρωπο κατοικώνα η μετέρα και καθομοίωση. Ο διάλογος μέσα στην Αγία Τριάδα. Στη συνέχεια ο άνθρωπος λαμβάνει τον εαυτό του, αλλά λαμβάνει και την εικόνα του Θεού. Τι σημαίνει εικόνα του Θεού? Εικόνα του σημαίνει ελευθερία. Ελευθερία τι σημαίνει? Ελευθερία σημαίνει ότι μπορεί κάτι να κάνει με αυτό το οποίο έλαβε. Προσέξτε. Δεν είναι απλώς όπως είναι η πέτρα. Στην πέτρα έχει δοθεί ο εαυτός της και δεν μπορεί η πέτρα να βγει από το να είναι πέτρα. Μπορεί να βγει. Μπορεί η πέτρα να γίνει λουλούδι. Μπορεί η πέτρα να γίνει δέντρο. Δεν μπορεί. Λοιπόν, ο άνθρωπος μπορεί να δουλέψει με αυτό που του δίνεται. Αυτό σημαίνει εικόνα του Θεού. Η εικόνα του Θεού είναι η ελευθερία του να έχει ο άνθρωπος ο ίδιος λόγο πάνω στην ύπαρξή του. Επομένως, μπαίνουμε σε μια διαδικασία σχέσης. Τι θα γίνει? Θα το δώρο αυτό της υπάρξεως θα το κρατήσω για τον εαυτό μου? Θα το δώσω πού?
σε κάτι οπωσδήποτε έξω μου. Κανένας άνθρωπος δεν λέει θα κρατήσω την ύπαρξή μου για τον εαυτό μου. Όλοι λέμε θα κάνω κάτι με την ύπαρξή μου. Αυτό το κάτι σημαίνει ότι βγαίνω έξω από το δεδομένο της ύπαρξεώς μου. Δουλεύω με την ύπαρξή μου. Και αρχίζει ένας διάλογος με τα πράγματα του κόσμου, με τους άλλους ανθρώπους και στην καλύτερη περίπτωση και με τον Θεό τον ίδιο. Αυτό το πράγμα είναι η βιβλική αντίληψη περί ανθρώπου. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι εν διαλόγο. Με άλλο τρόπο το λέμε αυτό, είναι εν συνεργεία. Είναι σε κατάσταση συνεργείας. Υπάρχει και άλλη μια λέξη την οποία έχουν χρησιμοποιήσει οι πατέρες και είναι πάρα πολύ σημαντική για να τα εξηγήσουν αυτά. Είναι η λέξη αναλογία, την οποία χρησιμοποιούν μεγάλοι πατέρες όπως ο Αρεοπαγίτης, ο Μάξιμος ο Μοναγητής, ο Διονύσης ο Αρεοπαγίτης κλπ. Όταν λέμε αναλογία, εννοούμε όχι ένα κατοπτρισμό της ουσίας του Θεού πάνω στον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος είναι κτιστό δημιούργημα. Εννοούμε ότι και ο ένας δρά και ο άλλος δρά. Και ο καθένας δρά για χάρη του άλλου. Έτσι. Ο Θεός δρά χάρη της δημιουργίας και ο άνθρωπος εξολόγοντας της δημιουργίας δρά, έτσι, προχωρώντας προς το Θεό. Υπάρχει μια αμοιβαία δράση και μια αμοιβαία σχέση. Αυτό λέγεται διάλογος, λέγεται αναλογία, λέγεται συνεργεία. Οι πατέρες χρησιμοποιούν τους όρους αυτούς εν αλλάξ. Ο Μάξιμος θα προτιμούσε τη λέξη διάλογος, ο Αρεοπαγίτης τη λέξη συνεργεία ή συνενέργεια και υπάρχει και η λέξη αναλογία. Και ο Παύλος βάζει τη λέξη συνεργεία. Είναι μια λέξη η οποία περιλαμβάνει όλα τα νοήματα αυτά. Δηλαδή μια σχέση ενεργητική του ενός προς τον άλλο, του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο ένας ενεργεί και δρά, διαλεγόμενος μετά του άλλου. Μπορεί ο διάλογος αυτός να πάει καλά. Οπότε να έχουμε μια πραγματική κοινωνία ενεργειών και διαλόγου και αγάπης. Μπορεί να πάει στραβά όλο η συνεργεία αυτή. Οπότε να μην έχουμε πραγματική συνεργεία. Να έχουμε δηλαδή ένα τράβηγμα του ανθρώπου. Να τραβάει ο άνθρωπος στο Θεό στα δικά του έργα, ας πούμε, έτσι. Και μόνο αυτό σημαίνει. Ο Θεός δεν τραβάει ποτέ με το ζόρι τον άνθρωπο στα δικά του έργα, να το ξέρετε. Μόνο ο άνθρωπος κοιτάζει να υποτάξει το Θεό στη δική του αντίληψη περί κόσμου. Λοιπόν, η φράση λοιπόν αυτή, η λέξη αυτή, Θεού εσμέ συνεργεί, σημαίνει ότι ο άνθρωπος για πολύ σοβαρούς υπαρξιακούς λόγους πρέπει να διαθέσει τον εαυτό του με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να αποκτήσει ταυτότητα. Έτσι. Και εάν τον διαθέσει, το επαναλαμβάνω, κατά Θεόν, αυτό είναι ένα ευτύχημα. Δημιουργεί τότε αυτό με τις προϋποθέσεις να εκπληρώσει την ύπαρξή του άνθρωπος, γιατί είναι κατ' εικόνα Θεού. Εάν δεν το κάνει κατά Θεόν αυτό το πράγμα, δημιουργούνται προβλήματα. Τι προβλήματα, σαν και αυτά που βλέπουμε και ξέρουμε και γνωρίζουμε όλοι μας. Δηλαδή, ο άνθρωπος ενεργεί δίχα Θεού, παρά αυτό που θέλει ο Θεός, ξεχωριστά από τον Θεό. Ναι, παραμένει Θεοειδής πάντοτε, γι' αυτό και είναι επικίνδυνος. Έτσι. Μπορεί να γίνει Χίτλερ, ξέρω εγώ. Μπορεί να γίνει όμως και πατήρ Πορφύριος. Έτσι. Κυκλοφόρησε μια ωραία βιογραφία του πατρός Πορφυρίου τελευταία από το ησυχαστήριο, που είναι με βάση τις απομαγνητοφωνήσεις τις οποίες κάμανε των συνομιλιών μαζί του. Και είναι πάρα πολύ χαριτωμένο το κείμενο. Για όποιον ξέρει να το διαβάζει σωστά, διότι μέσα στη μεγάλη απλότητα και το βάθος που έχει ο πατήρ Πορφύριος, μέσα στη μεγάλη απλότητα που έχει, φαίνεται το βάθος της αφιερώσεως που είχε στο Θεό. Πώς έλαβε τα χαρίσματα αυτός ο άνθρωπος σε ηλικία 16 ετών. Αν διαβάσετε και το δείτε και το καταλάβετε, θα δείτε πραγματικά και το μεγαλείο του Θεού και το μεγαλείο του ανθρώπου και το μεγαλείο αυτού που λέμε συνεργεία. Ο Θεός δεν κοιτάει ούτε τα άσπρα μαλλιά και τα άσπρα γένια, ούτε τα μαύρα μαλλιά και τα μαύρα γένια, ούτε καν αν υπάρχουν γένια και μαλλιά. Κοιτάζει τον άνθρωπο πώς ακριβώς θα του προσφερθεί. Όταν του δίνεται το χάρισμα του πατρός Πορφυρίου, είναι 16 ετών παιδί. Έχει τεράστια κάνει υπακοή, έχει αγαπήσει τους δύο γεροντάδες που είχε εκεί στο Άγιον Όρος, πάρα πολύ. Έχει αγαπήσει τον Θεό μέσα από αυτούς και μέσα από τη δημιουργία ολόκληρη και είναι σε μια κατάσταση απολύτου έρωτος, απολύτου θείου έρωτος. Κλαίει συνεχώς και έχει δάκρυα συνεχώς αγάπης προς όλα τα πράγματα. Έτσι και εκείνη τη στιγμή, στη μυστηριώδη εκείνη τη στιγμή, πριν την Αγρυπνία εκείνο το βράδυ, θα έρθει εκείνος ο Ρώσος ασκητής και θα του μεταδώσει το χάρισμα το μεγάλο αυτό της διοράσεως. Έτσι. Πριν αρχίσει η Αγρυπνία. Λοιπόν, τα χαρίσματα αυτά που έλαβε ο πατήρ Πορφύριος δεν τα έλαβε γιατί πρόλαβε να κάνει μεγάλη άσκηση. Προσέξτε, δεν προηγήθηκε 30 χρόνια ασκητικής ζωής. Και αυτό είναι το φοβερό, να δείτε ποιος είναι ο Θεός μας. Προηγήθηκε μονάχα αυτό το πολύ μεγάλο άνοιγμα της καρδιάς που είναι η συνεργεία.
αυτή η αναλογική συνέργεια, ποιον έχω απέναντί μου. Αναλογικά λοιπόν ανοίγομαι. Και ανοίγομαι τόσο όσο μεγάλο είναι αυτό που έχω απέναντί μου. Και του δίνω το είναι μου πίσω που μου έχει δανείσει. Λοιπόν, αυτό το άνοιγμα το μεγάλο φέρνει και τα μεγάλα χαρίσματα. Και βλέπετε ότι ήταν τόσο μεγάλο το άνοιγμα του πατρός Πορφυρίου που έλαβε τα μέγιστα του χαρισμάτων. Στη συνέχεια θα γίνει 20 ετών μόλις. Παπάς και πνευματικός 21. Και όλα τα χωριά της περιοχής τρέχουν και συνοστίζονται. Ποιος θα πρωτοξενοηθεί σε αυτό το νεαρό παιδάριο, γιατί ένα παιδάκι είναι, δεν είναι. Το οποίο όμως έχει τα πολύ μεγάλα αυτά χαρίσματα τα οποία έχει. Και ολόκληρη η ζωή του, θα δείτε, είναι ένα τεράστιο, μια τεράστια δωρεά και μια τεράστια αγάπη και μια τεράστια συνεργία, μια τεράστια έξοδος από τον εαυτό του για τους άλλους. Για τον άλλο άνθρωπο και για τον Θεό. Έτσι, τον φωνάζουν, θα περάσει 33 χρόνια της ζωής του μέσα στο πιο αμαρτωλό μέρος της Ελλάδας, στην Ομόνια. Και εκεί γύρω είναι οίκη ανοχής. Και τον καλούν για μερικές φορές και διαβάζει αγιασμό και πηγαίνει. Πάει το πετραχύλι όλο αξιοπρέπειο και πηγαίνει μέσα και τον κοιτάνε όλοι τι κάνει αυτός εκεί. Και πήγαινε μέσα και ούτε ευτοείτο, ούτε έλεγε, ξέρω εγώ, ποιες είστε εδώ και τι κάνετε. Έτσι. Πήγε μια φορά λέει, να γιάσει λέει, στα Θεοφάνεια, το ξέρετε. Και μπήκε μέσα και ήταν μέσα η προαγωγός αυτή η αρχή, πώς τη λένε. Και του λέει, μην μπεις εδώ μέσα, του λέει. Εδώ δεν μπορείς να μπεις. Γιατί λέει, και μιλάω, λέει, βλέπω καμιά δεκαετία κορίτσια μέσα. Λέω, γιατί δεν μπορώ. Αυτές δεν μπορώ να φύγω στο σταυρό, λέει. Του λέει η αυτή. Λοιπόν, και λέει ο πατέρα Πορφύριος, όχι, λέει, αυτές μπορούν, εσύ δεν μπορείς. Τη λέει, αυτές μπορούν, λέει, εσύ δεν μπορείς. Λοιπόν, και μετά ερχόντουσαν μερικές και τον ευρίσκαν και εξομολογούνται και αρχίζαν άλλη ζωή. Είχε πολλές, μάλιστα για μία από αυτές, λέει, πολύ χαριτωμένα. Βρε, ξέρεις, είχε αυτή, λέει, μια όμορφια, αλλά και μια καρδιά. Αυτή, λέει, από λάθος, λέει, μπήκε σε αυτόν τον δρόμο. Α, μόλις θα κάνω μοναστή, θα την καλέσω, την βρω, την κάνω μοναχή, λέει. Αγία θα γίνει αυτή. Τέτοια κριτήρια έχει μόνο το Πνεύμα του Άγιου, δεν έχουν οι άνθρωποι. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε τα δικά μας κριτήρια. Μια φορά, λέει, ήρθε μία και τον εφώναξε. Πεθαίνει, λέει, η μάνα μου. Και αυτή ήταν με τα ρούχα της δουλειάς. Και τον πήρε μαζί και πήγαινε αυτός από πίσω. Και λέει, με κοιτάγανε περίεργα, λέει, γιατί πηγαίναμε στον δρόμο, λέει. Και εγώ. Αλλά λέει, μια χαρά, λέει, έκανα προσευχή για όλους και για όλα. Και δεν... Λοιπόν, αυτό το πράγμα δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν πλέον, δεν ανήκει στον εαυτό του. Το δείτε αυτό πόσο ζούσε πραγματικά σε ένα τελείως άλλο κλίμα, σε ένα τελείως άλλο επίπεδο και δεν καταλάβαινε από ανθρώπινα κριτήρια. Γι' αυτό και οι άνθρωποι τον σέβονταν φοβερά και όλοι τον γνωρίσαν, το γνωρίσαμε, συγγνώμη είμαι κι εγώ, ότι οφείλουμε τη ζωή μας στην κυριολεξία. Έτσι, δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός μόλις σε ακουμπούσε τελείωνε. Σου είχε κόψει τη ζωή στα δύο. Δεν υπήρχε περίπτωση να συνέλθεις από αυτό το άγγιγμα που σου έκανε. Ακριβώς γιατί ήταν ένθεος. Ήταν μια παρουσία του Χριστού στον κόσμο, στην κυριολεξία. Και περίπερασε όλη τη ζωή του, διήλθε, λέει, όπως λέγεται το Χριστό, ευεργετών και ιόμενος. Έτσι. Και έτσι είχε, λοιπόν, και με το Πνεύμα το Άγιο έβλεπε τα πάντα. Πήγαινε σε ένα μέρος, έβλεπε τι έγινε εκεί πριν 40 χρόνια, πριν 50, πριν 200, πριν αιώνες. Έτσι. Έβλεπε τα μέλλοντα, το είδαμε αυτό, όλοι το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Το θέμα δεν είναι ότι είναι γνωστά, το θέμα είναι να καταλάβουμε τη σημασία που έχουν. Τι τεράστια σημασία έχουν σε μια εποχή όπου η πίστη του ανθρώπου και η ταυτότητα του στην κυριολεξία είναι σε μεγάλη κρίση. Που δεν ξέρουμε ποιος είναι ο άνθρωπος. Το είναι σήμερα, δεν ξέρουμε ποιος είναι. Και όχι μόνο αυτό. Έλεγα σε μια τηλεοπτική εκπομπή πριν από λίγο καιρό. Μου ερωτήσανε για την κρίση, όπως όλοι ρωτάνε. Και έλεγα, για μένα το θέμα δεν είναι η κρίση οικονομική. Το θέμα είναι, σε υπαρξιακό επίπεδο, ότι χάσαμε το νόημα της ιστορίας ως γενεοδορίας, ως συνάντηση με τον πλησίον. Καταλάβατε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πνευματικό πρόβλημα που υπάρχει από πίσω. Έτσι. Και το άλλο το πρόβλημα σε επίπεδο έτσι ευρωπαϊκό είναι ότι οι διανόμενοι δεν μιλάνε σήμερα. Είναι όλοι βολεμένοι, όλοι αγορασμένοι, όλοι πουλημένοι, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως παλαιότερα μιλούσαν περισσότερο. Τώρα δεν βλέπει κανείς να μην μιλάνε. Και αυτό είναι μεγάλο ζήτημα, πρόβλημα, διότι πού πηγαίνεις που όλος αυτός ο κόσμος. Καταλάβατε, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή οι αγορές διοικούν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διοικεί τον κόσμο. Καταλάβατε τι λέω. Δηλαδή αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι κανονίζουν τι θα γίνει με την ανθρωπότητα. Άλλα ιδανικά, άλλα ιδεώδη.
Έτσι. Θα το δείτε παρακάτω. Λέγει αυτά τα πράγματα σήμερα το κείμενο. Και θα δείτε ακριβώς πόσο σημασία έχουν αυτά. Που θα οικοδομήσει κανείς, λέει πάλι, λέει ο Παύλος. Κοιτάξτε πώς το λέει παρακάτω. Κατά τη χάρη του Θεού τη δοθήσαμε, ο σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον τέθηκα. Εγώ είμαι αρχιτέκτονας και έβαλα θεμέλιο πνευματικό, έτσι στην κοινωνία αυτή, την κοινότητα αυτή της Κορίνθου, έβαλα πνευματικό θεμέλιο. Κατά τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Θεού το έβαλα το θεμέλιο αυτό. Άλλος δε επικοδομεί. Έκαστος δε βλέπε το πώς οικοδομεί. Αυτό σας είπα, έχει σημασία. Προσέχει ο καθένας τι οικοδομεί. Το θεμέλιο λοιπόν, και της Ευρώπης το θεμέλιο, ήταν ένα πνευματικό θεμέλιο, κακά τα ψέματα. Ένα θεμέλιο πνευματικό. Ο θεμέλιο της Ευρώπης ήταν ο χριστιανισμός. Έτσι βρήκε τον εαυτό της η Ευρώπη. Έτσι απόκτησε ταυτότητα. Το θέμα είναι τι θα οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό. Ακριβώς αυτό είναι το ζήτημα. Τι ακριβώς θα οικοδομήσουμε. Ο Παύλος λέει, εγώ λοιπόν αυτό το θεμέλιο έβαλα. Έτσι και λέει παρακάτω, θεμέλιο άλλων ουδείς δυνατεθήνε παρά των κείμενων, ως έστειν Ιησούς Χριστός. Δεν πάνε μόνο κανείς οποιοδήποτε θεμέλιο, λέει, στα ανθρώπινα πράγματα. Θεμέλιο θα βάλουμε μονάχα το Χριστό. Γιατί το Χριστό? Γιατί ο Χριστός είναι ο Θεός ως άνθρωπος. Και ο άνθρωπος ως Θεός. Είναι το μυστήριο ακριβώς της μεγαλύτερης, θα λέγαμε, ανθρώπινης αξίας. Αυτή είναι η αξία μέχρι του Θεού, του ανθρώπου μεγάλη. Το ότι μπορεί να γίνει Θεός, είναι κελευσμένος να γίνει Θεός. Το ότι μπορεί ο άνθρωπος να κατεβεί στο Θεό και να ανεβεί στο Θεό και ο Θεός κατεβαίνει στον άνθρωπο. Αυτό είναι. Αυτό είναι το μόνο θεμέλιο. Ποιο άλλο θεμέλιο να θέσουμε, δηλαδή? Ποιο άλλο θεμέλιο να θέσουμε? Καταλάβατε? Ποιο άλλο θεμέλιο να θέσουμε? Σήμερα περνάμε μια κρίση λοιπόν θεμελίων. Το θεμέλιο έχει δοκιμαστεί. Το θεμέλιο αμφισβητήθηκε. Έτσι, ή το θεμέλιο αγνοήθηκε και χτίσαμε πάνω στο θεμέλιο, όπως λέει παρακάτω επίσης ο Παύλος, αλλότρια πράγματα, περίεργα πράγματα. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι, όπως φαίνεται εδώ, ο άνθρωπος είναι αυτό στο οποίο δίνει τον εαυτό του. Ο άνθρωπος είναι αυτό στο οποίο προσφέρεται. Ο άνθρωπος είναι αυτό στο οποίο προσφέρεται. Τελικά, μπορεί ενδιαμέσως να κάνει πολλά πράγματα. Μπορεί να κάνει πολλά ανθρωπίνους πράγματα τα οποία για τον ένα ή τον άλλο ή β' λόγο στέκουνε ή δεν στέκουνε. Αλλά το θέμα είναι ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός προσδιορίζεται από το πώς βαθύτερα έχει διαχειριστεί το πρόβλημα αυτό της ταυτότητάς του, που έχει τοποθετήσει ο ίδιος τον εαυτό του, με τι πράγμα σχετίζεται και πώς αποκτά το νόημα της ζωής του. Με ποια διαδικασία προσφοράς αποκτά. Έτσι. Εάν δεν το κάνει αυτό το πράγμα, το ξαναλέω, έτσι, και κλειστεί στον εαυτό του και κλείσιμο στον εαυτό του δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος στην πραγματικότητα κλείνεται. Προσέξτε, λέμε είναι κλεισμένο στον εαυτό του, εννοούμε ότι τους άλλους κλείνουμε στον εαυτό του. Ο άνθρωπος δεν πάει να είναι κοινωνικός. Ο άνθρωπος είναι πάντα κοινωνικός, απλώς υποτάσσει τους άλλους δίπλα του και γύρω του στο δικό του σκοπό. Στο βαθμό που το κάνει αυτό, χάνει ένα μέρος από το νόημα του Θεού μέσα στον κόσμο. Χάνει ένα μέρος από το νόημα του αληθινού της ύπαρξής του. Χάνει ένα μέρος από την αλήθεια του, χάνει ένα μέρος από την πραγματικότητα του εαυτού του, την αληθινή, την κατά Θεόν. Και ακριβώς επειδή αυτό συμβαίνει, μπαίνει μέσα εκεί το κακό και εγκαθίσταται. Δηλαδή δεν υπάρχουν κενά στην ύπαρξη. Όπως και στο σύμπαν, δεν υπάρχουν κενά. Έτσι, εκεί που θα φύγει χάρη, θα έρθει κάτι άλλο να σταθεί εκεί μέσα. Και αυτό το άλλο θα είναι εχθρικό. Εχθρικό για μένα, εχθρικό για τον άλλον άνθρωπο, εχθρικό για τον κόσμο. Έτσι. Έτσι λοιπόν, γίνεται ο άνθρωπος σιγά σιγά ή θεοειδής ή όπως έλεγε ο πατήριος στην Ασοπόπης, διαβολοειδής. Όχι γιατί ο διάβολος είναι ένα όν το οποίο δίνει εικόνα στον άνθρωπο, αλλά γιατί μοιάζομαι με αυτόν. Μοιάζομαι με αυτόν, δηλαδή μοιάζομαι με την κόλαση που φτιάχνει. Ξέρετε αυτό το κείμενο που λέει «Πορεύεστε κατηραμένοι το πύρτο αιώνιον» και λοιπά, «το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού». Υπάρχουν κάποιοι πατέρες της Εκκλησίας που λένε ότι αυτό το διαβόλο είναι δοτική του ποιητικού αιτίου. Όχι δοτική, προσέξτε, αναφοράς για το διάβολο, αλλά υπό του διαβόλου. Είναι φτιαγμένη η κόλαση από το διάβολο. Η κόλαση είναι φτιαγμένη από το διάβολο. Αυτό συμφωνεί με τη βαθύτερη θεολογία των πατέρων της Εκκλησίας της Ανατολής, των Ελλήνων πατέρων, που λένε ότι ο Θεός σου κολλάζει. Δεν κολλάζει ο Θεός. Ο Θεός δεν πώς, γιατί να κολλάζει, δεν έχει ανάγκη να στιμωρεί και μάλιστα αιώνια.
Κόλαση είναι κάτι που επιβάλλεις εσύ στον εαυτό σου. Κόλαση λοιπόν είναι κάτι που εσύ διαλέγεις. Διαλέγεις εσύ λοιπόν αυτό το κλείσιμο στον εαυτό σου όλων των πραγμάτων. Υποταγή όλων των πραγμάτων στη δική σου, έτσι, επιθυμία για κυριαρχία και για δίψα για εκμετάλλευση και όλα αυτά τα πράγματα. Και βάζεις και το Θεό εκεί μέσα. Και αυτό το πράγμα είναι κόλαση. Είναι κόλαση. Καταλάβατε, είναι κόλαση. Η κόλαση είναι να υποτάσσει τα πάντα σε ένα τυφλό εγώ, το οποίο δεν αλλάζει, διότι στην πραγματικότητα ποτέ δεν προσφέρεται σε κανέναν. Αλλά θέλει προσφορά όλων των άλλων. Ζητά την προσφορά όλων των άλλων. Έτσι. Πόσο σήμερα οι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι, γιατί μόνο τρώω, αυτό ξέρουν. Δεν ξέρουν, δηλαδή, τα παιδιά μας, δεν τα μαθαίνουμε σήμερα εμείς να αγαπούνε. Τα μαθαίνουν όμως να ζητούν αγάπη. Ναι ή όχι. Και μαθαίνουμε στα παιδιά μας ότι άμα έχεις αξία θα σε αγαπούν. Δεν μαθαίνουμε στα παιδιά μας ότι θα έχεις αξία αν αγαπάς. Και τα ετοιμάζουμε για μια μεγάλη δυστυχία, για μια μεγάλη σύγκρουση. Ναι ή όχι. Γιατί συνεχώς θα συγκρούονται με τον άλλον. Θα στέκονται απέναντι και θα λένε γιατί δεν με αγαπάς. Γιατί δεν με αγαπάς. Μα αγαπώ. Μα πού να τα αποδείξει αυτό, την αγάπη αποδεικνύεται ποτέ. Όλα νέες αποδείξεις θέλει. Και ξανά αποδείξεις. Και άλλες αποδείξεις. Και ποιες αυτές. Και στο κάτω-κάτω έχεις εσύ δικαίωμα να μου ζητάς να σου αποδείξω την αγάπη μου. Τόσο μπορώ και σ' αγαπώ. Έτσι μπορώ και σ' αγαπώ. Θα κάνω εγώ τα πάντα, θα γίνω καραγκιόζης. Θα χάσω τον εαυτό μου, θα χάσω την ύπαρξή μου για να αποδείξω ότι σ' αγαπώ. Και εσύ στο κάτω-κάτω με αγαπάς, ζητώντας με να σ' αγαπώ έτσι. Όχι βέβαια. Είναι μια διαστροφή αυτό το πράγμα. Είναι μια διαστροφή. Μια διαστροφή της ανθρώπινης ταυτότητας τελικά. Μεταβάλλεται λοιπόν, δεν βγαίνει ο άνθρωπος από τον εαυτό του να συνεργήσει, να συνομιλήσει, να δει τον άλλο άνθρωπο, έτσι, να δει το Θεό ποιος είναι και τι θέλει από αυτόν, όπως βλέπει και ο Θεός τον άνθρωπο και του δίνει αυτά που πρέπει, αλλά κοιτάζει να τα υποτάξει όλα και το Θεό ακόμα τον κάνει ιδεολογία. Γι' αυτό και είχαμε στη Δύση ιερά εξέταση για παράδειγμα. Ιερά εξέταση τι σημαίνει. Σημαίνει ότι βάζω το Θεό και τον κάνω έτσι. Και στην Ανατολή είχαμε πολλά παρόμοια φαινόμενα. Όποτε ο Θεός έγινε ιδεολογία κυριαρχίας, έτσι. Α, πάρτε εδώ στην Ελλάδα, στην εποχή της Χούντας. Τώρα η Χούντα έγινε αγαπητή για πολλούς. Αλλά παρά τα αυτά όμως, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούσε την Εκκλησία, καθόλου χριστιανικός δεν ήταν. Γιατί τη χρησιμοποιούσε μέσω ελέγχου. Το χριστιανό ήταν ένα κοινωνικού πιστοποιητικού, ας πούμε. Όπως ήταν στη Ρωσία του Τσάρου, τι ήταν. Ξέρετε, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Τσαρική Ρωσία, πριν την Επανάσταση, όφυλαν οπωσδήποτε να εξομολογούνται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και να κοινωνούν. Και το λέγανε αυτό το πράγμα, το χρέος προς τον Τζάρο. Αυτό το λέγανε. Πάω να κάνω το χρέος μου στον Τζάρο. Έφτασε το Πάσχα, να κάνω το χρέος μου προς τον Τσάρο. Πήγε στον παπά λοιπόν και του έλεγε μπλα 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 μπλα, πολύ εντωμεταξύ. Πολλοί παπάδες σε καλούνται να δώσουν και στοιχεία από τους εξομολογουμένους. Πολλοί αρνούνται, αλλά ήταν και μερικοί που φαίνεται ότι δεν αρνούνται. Και έτσι έλεγχε και μέσω της εξομολόγησης τους υπαλλήλους του ο Τσάρος. Και βέβαια οι υπάλληλοι πήγαν και λέγανε οτιδήποτε άλλο εκτός από την αλήθεια στον παπά. Δεν λέγανε τίποτα. Καταργήθηκε η εξομολόγηση λοιπόν. Έτσι, με τον τρόπο αυτόν. Και αυτά όλα λειτουργήσαν αρνητικά όταν ήρθε η εποχή της Επανάστασης. Δηλαδή η Εκκλησία φάνηκε για ένα μέρος των κομμουνιστών ότι ήταν ουσιαστικά ένα όργανο εξουσίας. Ενώ δεν ήταν αυτό στη βάση της, στη ρίζα της ποτέ η Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν ήταν αυτό το πράγμα, αλλά μιλάμε για τα κλιμάκια εκείνα τα προσκύμενα στην άμεση τσαρική εξουσία. Έτσι, λοιπόν. Γίνεται λοιπόν και ο Θεός ιδεολογία, γίνεται και ο Θεός κυριαρχία. Υποτάσσεται ο Θεός στις βλέψεις μου. Μην σας φαίνεται παράξενο αυτό. Μπορώ να κάνω με το Θεό ό,τι θέλω. Φτιάχνω ένα εαυτό και λέω να ορίστε. Είμαι σπουδαίος, έχω και το Θεό μαζί μου. Και γίνομαι επικίνδυνος έτσι. Στην πραγματικότητα. Διότι δεν έχω Θεό. Ο Θεός είναι αυτός ο Θεός του πατρός Πορφυρίου. Αν τον δείτε, τι ωραίος Θεός που είναι. Έρωτα, αγάπη θέλει και αγάπη και έρωτα εμπνέει. Να το δείτε αυτό εκεί, σε αυτά τα. Είναι σημαντικό να διαβάζουμε τη ζωή των Αγίων, διότι έτσι πρακτικά και άμεσα μαθαίνουμε τα πράγματα του Θεού και τα πράγματα τα πνευματικά όπως είναι. Διότι καμιά φορά με τα βιβλία τα θεωρητικά είναι δύσκολο να βγάλουμε άκρη. Πολλοί από εμάς δεν τα καταφέρνουν δηλαδή, και μπερδεύονται.
Έτσι. Έτσι λοιπόν, λέει ο Παύλος, εγώ με βάση τη συνεργία αυτή στην οποία βρίσκομαι, θεωρώ ότι κανείς δεν μπορεί να βάλει άλλον θεμέλιο, κανένα εκτός από τον Ιησού Χριστό. Λοιπόν, έκαστος δεν βλέπει το πώς επικοδομίας. Προσέχει ο καθένας τώρα τι βάζει εδώ πάνω, λέει. Ή δε της επικοδομή επί των θεμέλιων τούτων χρυσών, άργυρων, τιμίους λίθους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν. Τώρα τι βάζει ο καθένας εκεί πάνω, μας βάλει λέει, χρυσάφι, επικοδομή στο θεμέλιο αυτό. Άλλος βάζει αργύριο, άλλος βάζει άργυρο, άλλος τιμίους λίθους, άλλος ξύλα, χόρτα, καλάμια. Έτσι, βάζει, χτίζει πάνω εκεί. Δηλαδή, το λέγαμε με ένα άλλο λόγο, ο καθένας παίρνει είτε στα σοβαρά το θεμέλιο αυτό, το Χριστό, είτε λιγότερο στα σοβαρά. Είτε δηλαδή βάζει ό,τι πιο πολύτιμο έχει πάνω του, γιατί όλοι μας έχουμε μέσα μας. Και χρυσό και διαμάντια και τα πάντα, τα έχουμε αυτά. Έχουμε όλοι μας μέσα και καλάμια και χόρτα όμως και αυτά. Τι θα βάλουμε πάνω σε αυτό το θεμέλιο τώρα? Θα βάλουμε ό,τι καλύτερο έχουμε, το καλύτερο μέρος του εαυτού μας, ή θα βάλουμε σχεδόν τίποτα? Άντε εκεί πέρα, βάλε και εκεί μια, πώς το λένε, κάνει και εκεί μια αυτή, ξέρω εγώ, δεν βαριέσαι, μπορεί κάτι να είναι και αυτό. Πώς θα σοβαρά το πάρουμε, σαν λέει αυτό το θεμέλιο? Πώς θα σοβαρά το πάρουμε, έτσι? Εκάστοτε το έργο φανερών γεννήσεται. Η γαρμέρα δηλώσει ότι εν πυρή αποκαλύπτεται. Και εκάστοτε το έργο, ο οποίο εστί, το πυρ δοκιμάσει. Λοιπόν, λέει εδώ, η ερμηνεία των πατέρων είναι ότι το πυρ αυτό, η μέρα που θα δοκιμάσει τι είναι το καθένας το έργο, είναι η Δευτέρα Παρουσία. Εγώ νομίζω δεν χρειάζεται να πάμε τόσο μακριά. Νομίζω ότι ήδη στη ζωή αυτή φαίνεται το τι, πόσο σοβαρά κανείς παίρνει τον Χριστό. Νομίζω ότι φαίνεται. Γιατί φαίνεται? Γιατί όλοι έχουμε πειρασμούς καταρχήν. Έτσι δεν είναι? Όλοι έχουμε πειρασμούς, όλοι έχουμε δυσκολίες, όλοι έχουμε τρόπους που δείχνουμε τελικά τον εαυτό μας. Δείχνουμε δηλαδή πάνω στο θεμέλιο αυτό τι έχουμε οικοδομήσει. Έτσι. Και λέει εδώ ότι θα περάσει από το πυρ αυτό. Εκάστοτε το έργο το οποίο εστί, το πυρ δοκιμάσει. Η φωτιά θα δοκιμάσει, λέει, το έργο του καθενός. Δηλαδή, θα έρθει η φωτιά των δοκιμασιών, των πειρασμών. Αυτό είναι το οποίο είναι. Κάποια στιγμή θα δοκιμάσουμε τα έργα μας, αυτό που έχουμε στα χέρια μας, θα το δοκιμάσουμε μέσα σε πολύ μεγάλη υψηλή θερμοκρασία. Οπότε ή θα καεί ή θα κρατήσει. Και αν αυτό που οικοδομώ εγώ κρατάει στη φωτιά, είμαι και εγώ μέσα ζωντανός. Εάν καεί η καλύβα που έχω φτιάξει επάνω, μπορεί να καώ και εγώ. Γι' αυτό λέει ο Παύλος από κάτω. Ή την ως το έργο μενή ο επικοδόμησε, μισθόν λείψετε. Ή το έργο κατακαήσετε, ζημιωθήσετε. Εάν το έργο του κατακαεί και λοιπά, ο ίδιος θα ζημιωθεί, ούτως δε σωθήσετε, ούτως ως διαπυρός. Και αυτός λέει θα σωθεί έτσι όπως σωζόμαστε μέσα από τη φωτιά. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν θα σωθούμε. Στην πυρκαγιά αυτή που θα ανάψει ο πειρασμός. Όλα τα πράγματα τα οποία αυτά έχει οικοδομήσει πάνω στο Χριστό θα φανούν πόσο σοβαρά είναι. Ή θα σε κρατήσουν και θα δώσει καταφύγιο και σε άλλους, όπως είναι οι μεγάλοι πατέρες. Έτσι που έχουν μεγάλη παρηγοριά μέσα τους και δίνουν παρηγοριά αυτοί. Έτσι, σε όποιον τους πλησιάζει. Πλησίαζαν τον πατέρα Πορφύριο άνθρωποι με τεράστιο κοινωνικό στάτους. Με τεράστια οικονομικά πράγματα. Και τους έδινε αυτός παρηγοριά. Που δεν είχε τίποτα. Είναι φοβερό, το λέω επειδή το έχω πρόσφατο, που πήγε στην εκκλησία, στην πολυκλινική, πριν 33 χρόνια, και εκεί τον είχανε στην κυριολεξία σε μια παραλλαγή της καθαρίστριας. Διότι λέει εκεί δεν έδωσα εγώ σημεία. Ήξερε αυτός. Σου λέει κάνω εδώ τον Άγιο. Θέλω την ησυχία μου εδώ. Και ήταν λοιπόν ένας αγράμματος παπάς. Της Δευτέρας Δημοτικού. Δεν έχω τίποτα παιδιά, εγώ έλεγε. Είμαι από την έρημο. Δεν ξέρω τίποτα. Μια λειτουργία σας κάνω. Λοιπόν, και ερχόταν στιγμές που επενέβαινε και στο έργο των ιατρών και έλεγε όχι, έχεις κάνει λάθος διάγνωση. Στο τέλος ήταν, έγινε λίγο γνωστός και δεν μπορούσε να το κρύψει. Πια με το χάρισμά του έβλεπε και τις ασθένειες ο πατήρ Πορφύριος. Και μάλιστα έβλεπε ασθένειες οι οποίες είχαν λάθος διαγνωστεί. Έτσι. Και επενέβαινε και σε τέτοια θέματα. Αλλά μέσα και που ήταν δεν έδωσε στους άλλους, πώς το λένε, σημάδια αυτού που ήταν. Δεν πρέπει να δίνει ο άνθρωπος σημάδια αυτού που είναι. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό το οποίο είχε ήταν τόσο ισχυρό, που χιλιάδες άνθρωποι βρήκαν στηριγμό πάνω του και παρηγοριά,
Και ο ίδιος ήταν ακόμα πιο παρηγορημένος έκτοτε. Δεν έπαθε ούτε κατάθλιψη, ούτε burnt-out που λένε μερικοί παθαίνουν εκεί, δεν είναι. Ειδικά κάτι προτεστάντες, παπάδες και λοιπά, δεν μπορώ άλλο, λέει. Δεν μπορώ άλλο του κόσμου ας πούμε, τα προβλήματα. Το θέμα είναι ότι είναι ανθρώπινο αυτό και σωστό, αλλά το θέμα είναι ότι όταν έχει κανείς μια τέτοια πηγή σαν τον πατρός Πορφυρίου, έτσι, δεν είναι δυνατόν εύκολα να ανήκει στα προβλήματα του κόσμου. Ανήκει σε μια άλλη κατάσταση, σε μια άλλη σφαίρα. Και από εκεί που είναι, βλέπει τα πράγματα με ένα τελείως δικό τρόπο. Και αυτός ο δικός του τρόπος είναι ευτυχισμένος τρόπος. Βλέπει το Πνεύμα το Άγιο μέσα στις καταστάσεις και τους πειρασμούς. Ενώ εμείς βλέπουμε τον πειρασμό, αλλά όχι το Πνεύμα το Άγιο. Καταλάβατε τι λέω. Όταν είσαι σε κατάσταση συνεργίας μετά του Θεού όμως, βλέπεις και το Πνεύμα το Άγιο μέσα στους πειρασμούς. Και αν το δεις τώρα, θα το δεις σε λίγο. Και γι' αυτό το λόγο οι πειρασμοί δεν είναι θανάσιμοι. Δεν είναι θανάσιμοι. Οι άνθρωποι σήμερα καταστρέφονται για πολύ μικρές αιτίες. Δεν αντέχουν. Τίποτα. Γιατί δεν αντέχουν? Διότι δεν έχουν εκείνη τη χάρη τη μεγάλη των Αγίων. Έτσι. Ο λιγόπιστε ιστή εδίστασα. Τον κρατούσε τον Πέτρο, περπάταγε πάνω στη θάλασσα. Σήμερα στιγμή λέει: τι γίνεται εδώ, τι κάνω εγώ εδώ. Κρίνεται στον εαυτό του. Σταματάει η συνεργία. Βλέπει το Θεό σαν άνθρωπο, το Χριστό σαν άνθρωπο πάλι. Και αρχίζει και βουλιάζει. Καταλάβατε. Λοιπόν. Ουκ είδατε ότι εις ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού εκεί εν ημίν. Τώρα μπαίνουμε στα δύσκολα και στα μεγάλα. Δεν ξέρετε, λέει, να σας το πω ξεκάθαρα, ότι αυτό το οποίο είστε τελικά είστε ναός του Θεού. Δηλαδή, αυτό το οποίο κατοικεί μέσα σας είναι ουσιαστικά το Πνεύμα του Θεού. Έτσι. Εάν δει κανείς τον εαυτό του έτσι, βεβαίως, θα συνεχίσω εγώ, Γέροντα. Τι είναι ωραίο εδώ. Είτε στο ναό του Θεού φθήρι, φθερή του τον ο Θεός. Ναι, και μετά συνεχίσω στο παρακάτω. Λοιπόν, για από δύο λόγια, γιατί είναι σημαντικό. Εδώ τελειώνει το χωρίο. Είτε στο ναό του Θεού φθήρι, φθερή του τον ο Θεός. Τι εννοεί εδώ? Εάν τυχόν δεν το καταλαβαίνετε, λέει αυτό, και φέρεσε στον εαυτό σας σαν να μην είναι ένα δυνάμει κατοικητήριο του Θεού, τότε φερεί του τον ο Θεός, όχι ο Θεός θα σε φθείρει, αλλά αυτό που έλεγα πριν, ένα άλλο πνεύμα θα μπει εκεί και θα καθίσει. Και αυτό το πράγμα θα είναι φθορά και θάνατος. Θα είναι φθορά και θάνατος. Έτσι. Εάν, για να ανακεφαλαιώσω όσα είπα, δηλαδή δεν είσαι σε κατάσταση αληθινού ανοίγματος προς τον Θεό, εάν πάνω σε αυτό εσύ οικοδομείς κολοκύθια και καλάμια και χορτάρια, εάν δεν παίρνεις τα σοβαρά την κλίση του Θεού, εάν δεν καταλαβαίνεις ότι το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που κατοικεί μέσα σου εν ολίγης και ζητά τη συνέχεια πραγματικά του αγιασμού σου, εάν δεν το καταλαβαίνεις αυτό, τότε θα μπει κάτι άλλο μέσα σου το οποίο θα σε φθείρει και θα σε θανατώσει. Διότι δυστυχώς έχουμε εχθρούς. Και δεν έχουμε μόνο εχθρούς ανθρώπους, αν είναι οι άνθρωποι εχθροί μας. Οι άνθρωποι πραγματικά δεν είναι εχθροί μας. Αλλά έχουμε εχθρούς αυτούς που μισούν το έργο του Θεού. Και υπάρχουν για την Ορθόδοξη διδασκαλία και δαίμονες. Να το ξεχνάμε, μην το ξεχνάτε αυτό. Έτσι, υπάρχουν ως προσωπικότητες, ως υπάρξεις, οι οποίοι συνεργάζονται και απεργάζονται την καταστροφή του ανθρώπου αν ο άνθρωπος τους δώσει την αφορμή. Έτσι. Εάν ποτέ βρεθείτε μπροστά σε δαιμονισμένο ή σε εξορκισμό, τότε όλες οι αμφιβολίες σας θα φύγουν και θα φύγουν μάλιστα με τέτοιο τρόπο που θα απορείτε πως είχατε αμφιβολίες. Έτσι. Λοιπόν, φθερεί του τον ο Θεός. Ο άνθρωπος θα φθαρεί. Αυτή η φθορά είναι που ζούμε σήμερα. Φθορά σε επίπεδο ανθρώπινο, φθορά σε επίπεδο πολιτικό, φθορά σε επίπεδο οικονομικό. Είναι η φθορά πραγματικά της απουσίας του Θεού. Είναι η φθορά της φυγάδευσης του Αγίου Πνεύματος. Είναι η φθορά του ότι δεν παίρνουμε στα σοβαρά το θεμέλιο. Αυτό το θεμέλιο που έστησε κάποτε ο χριστιανισμός μέσα στον κόσμο. Έτσι. Και με τον τρόπο αυτό έχουμε τα αποτελέσματα της φθοράς, τα οποία μας πονάνε μετά.
Και λέμε ότι να έχουμε οικονομική κρίση. Σταματήστε να λέτε αυτή τη λέξη οικονομική κρίση. Δεν υπάρχει καμία οικονομική κρίση, υπάρχει πνευματική κρίση. Υπάρχει πνευματική κρίση του ανθρώπου, η μεγάλη, η οποία δημιουργεί κρίσεις, πολλές, δημιουργεί πολέμους, καταστροφές, έτσι, δημιουργεί οικονομικές κρίσεις, δημιουργεί κρίσεις πάνω καταρχήν στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων, έτσι. Επανέρχεται αυτή η σχέση μετά του Θεού και επανέρχονται όλα ξανά σε ένα άλλο δίκτυο, σε ένα άλλο επίπεδο. Αλλιώς βλέπω τον εαυτό μου, αλλιώς βλέπω τον άλλο άνθρωπο. Γεμίζομαι κατανόηση, γεμίζομαι αγάπη, γεμίζομαι συγγνώμη. Και λέω, είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Είμαι αυτός που ήμουν πριν. Τι αλλαγή είναι αυτή? Σήμερα ζούμε και εμείς οι χριστιανοί πρώτα, εννοώ, σε μια κατάσταση μάχης όλων προς όλους, διότι έχει ακριβώς χαθεί η αίσθηση αυτή, η ζωντανή του θεμελίου, της συνεργίας και του Αγίου Πνεύματος, που είναι η τελική έκφραση αυτής της εσωτερικής μας πληρότητας. Και όσο ακριβώς υποφέρουμε, τόσο πιο πολύ θα μας λείπει αυτό και μπορούμε να ελπίζουμε ότι σε μια επόμενη φάση, σε μια επόμενη στιγμή, θα φτάσουμε να αναζητήσουμε αυτό που χάσαμε. Ο γάρ ναός του Θεού Άγιος εστί, είτε νεσεστέ εμείς, και ο ναός του Θεού αυτός που είστε εσείς είναι Άγιος. Δηλαδή όταν παραδοθείτε σε αυτή την πρόνοια και σε αυτή την πρόνοια του Θεού για σας, αγιάζεστε χωρίς το καταλάβετε. Μη δεις σε αυτόν εξαπατάτο. Ή της δοκίς ο φως είναι εν ημίνεν το αιώνι τούτο, μωρός γενέστο είναι αγέννητο ο φως. Η γαρσοφία του κόσμου τούτου, μωρία παρά το Θεό εστί. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, μα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, μια αποκάλυψη μικρή. Ή της δοκίς ο φως είναι εν ημίνεν το αιώνι, μωρός γενέστο είναι αγέννητο ο φως. Προσέξτε, λέει, αυτά τα πράγματα δεν θα τα καταλάβετε εκεί και ως έτσι. Τα πράγματα θα τα καταλαβαίνετε όταν γίνετε από σοφή που είστε, νομίζετε πως είστε, μωρή. Γιατί η σοφία του κόσμου τούτου είναι μωρία για τον Θεό. Η σοφία του κόσμου τούτου είναι η φύλαυτη σοφία. Είναι η σοφία που αποδίδει τα πάντα, όλα τα κακά στον άλλον. Προσέξτε. Ενώ η σοφία του Θεού είναι η σοφία που είναι μωρία για μένα, είναι η μωρία του Σταυρού, έτσι, όπου αυτός που δεν φταίει, ακριβώς αυτός που είναι αθώος, σηκώνει το βάρος των άλλων. Καταλάβατε, στο προηγούμενο Ευαγγέλιο, στην προηγούμενη Κυριακή, είχε πει ο Παύλος, εκείνη τη τελείωνε το Απόστολος, αν θυμάστε, εγώ λέει δεν κάνω, δεν βαφτίζω, δεν κάνω, αλλά ευαγγελίζομαι, ούκεν σοφία λόγου, ή να μην κοινωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Δεν ευαγγελίζομαι με σοφία, γιατί αν τα πω σοφάκια αυτά, θα αδειάσει η μωρία του Σταυρού. Η μωρία, ο Σταυρός είναι Ιουδαίης μεν σκάνδαλον, έλυσε δε μωρία. Για τους Ιουδαίους, ο Θεός που κυριαρχεί και λοιπά, το να σταυρώνεται είναι σκάνδαλο. Και για τους Έλληνες είναι μωρία, είναι ανοησία. Λοιπόν, αυτή η μωρία, αυτό το σκάνδαλο, τι σημαίνει, γιατί είναι μωρία και σκάνδαλο? Είναι πάνω από την αντίληψή μας. Το θέλει να πει. Η δική μας σοφία είναι μωρία σε σχέση με το Σταυρό. Και η μωρία του Σταυρού είναι η σοφία του Θεού. Το να έχω αυτού του είδους τη λύση του ανθρώπινου δράματος δια του Σταυρού είναι πραγματικά απρόσμενο και ακατανόητο. Έτσι. Η σοφία λέει, η φύλαυτη σοφία, ότι πρέπει να σταυρωθούν οι κακοί. Αυτοί που είναι απέναντί μου. Και αυτοί έχουν το άδικο. Όπως έλεγε ο πρόεδρος Μπους παλιά. Μας μισούν γιατί είμαστε καλοί. Το είναι. Πολύ μεγάλη σοφία είναι αυτή. Καταλάβατε. Ο άλλος είναι αυτός που φταίει. Δεν μπορεί να φταίω εγώ. Και αν φταίω εγώ, φταίω επειδή φταίει ο άλλος. Και πάντως ο άλλος φταίει πιο πολύ από μένα. Γι' αυτό εμείς γεμίζουμε τον κόσμο σταυρούς. Σταυρώνουμε τον άλλον πάντα. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός, η λογική του Θεού, η μωρή για μας λογική, και λέει, λοιπόν, ο πιο αθώος και ο μόνος αληθινός είναι αυτός ο οποίος μπαίνει στη θέση αυτών που φταίνε. Μπαίνει στη θέση τους, μπαίνει στον κόπο τους, μπαίνει στο λάθος τους και σηκώνει αυτός το λάθος αυτό.
Αυτό το πράγμα, το να μπαίνουμε στη θέση του άλλου έτσι, πραγματικά αποτελεί κάτι το οποίο δεν μπορούμε με ανθρώπινο τρόπο να το συλλάβουμε. Μόνο αυτό μπορεί να το συλλάβει. Δηλαδή, όλες οι επαναστάσεις είναι επαναστάσεις ενάντια στον άλλον. Στους άλλους που φταίνε. Καμιά επανάσταση δεν ξέρω μέχρι σήμερα εγώ, που να είναι επανάσταση για να δικαιώσει τον άλλον. Ο Σταυρός είναι η επανάσταση που να δικαιώνω εγώ τους άλλους. Καταλάβατε. Αυτή η επανάσταση να δικαιώνω εγώ τους άλλους, έτσι, είναι η επανάσταση της αληθινής συνεργίας μετά του Θεού. Είναι η επανάσταση του Αγίου Πνεύματος. Είναι η επανάσταση αυτού που ακολουθεί αυτό που κάνει ο Θεός στην πραγματικότητα. Δια τον Χριστό αυτό κάνει ο Θεός. Δικαιώνει τον άνθρωπο. Έτσι. Δικαιώνει τον άνθρωπο. Δεν τον καταδικάζει στον ατέλειο εμφανισμό, αλλά τον παίρνει από εκεί που είναι και τον το αποδίδει αξία και το αποδίδει, ξέρω εγώ, καλές προθέσεις και τον καθαρίζει και τον οδηγεί σε μια κατάσταση κοινωνίας μαζί του. Έτσι. Αλλά αυτό το πράγμα σημαίνει ότι θα αφαιθεί πραγματικά να γίνει κατάρα για τον άνθρωπο. Αυτό είναι η μορία του Θεού που είναι η σοφία του Θεού και είναι η μορία για εμάς τους ανθρώπους. Το αντίθετο είναι η δική μας η σοφία που είναι μια σοφία η οποία ουσιαστικά όπως είπα είναι ένα κλείσιμο μεγάλο, δεν υπάρχει περίπτωση, θα βάλω όλα στην κρίση μου, ο Χριστός είναι μεν παρόν, αλλά εγώ τέλος πάντων έχω τη δική μου λογική, θα το βάλω στη δική μου προοπτική αυτό, θα το χρησιμοποιήσω όπως θέλω. Το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να είναι παρόν μέσα στον άνθρωπο, αλλά εμένα με ενδιαφέρει να πάει καλά η επιχείρησή μου. Οπότε αυτό είναι το πρωτεύον, έτσι. Μπορεί, ξέρω εγώ, να είναι καλό πράγμα η αυτοθυσία, όμως εγώ ξέρω ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν από θυσία και είναι καλύτερο να μην προχωρήσω την αυτοθυσία αυτή. Όταν έχω αυτού του είδους μέσα μου το κλείσιμο, το ξαναλέω, αυτού του είδους τη μη συνεργία, τότε πραγματικά αυτό το πράγμα το θεωρώ σοφία, είναι όμως μορία για το Θεό. Έτσι, αντίθετα για το Θεό είναι σοφία, το αντίθετο είναι το άνοιγμα, το χωρίς αιτία άνοιγμα της αγάπης που κάνει ο ίδιος για τον κόσμο. Δια του Χριστού κάνει ένα τέτοιο μεγάλο άνοιγμα, το οποίο δεν ανταποδίδεται από τον άνθρωπο, ποτέ αξίως. Καταλάβατε, ούτε θα ανταποδοθεί ποτέ άξια. Όμως αυτή η πράξη του Θεού, η μωρή πράξη του Θεού, αυτή η ανόητη, κρατάει τον κόσμο και μας κρατάει όλους. Αυτό είναι το φοβερό. Ότι εξαιτίας αυτού έχουμε μια ελπίδα σήμερα. Αν έχουμε μια ελπίδα σήμερα, δεν είναι διότι θα βρεθεί κάποτε το δίκιο. Το δίκιο του ανθρώπου είναι άδικο. Δεν είναι άδικο. Είναι άδικο το δίκιο διότι έχει μέσα του φυλαυτία, επιθετικότητα, έχει την ισχύ των ολίγων. Έχει πολλά πράγματα το λεγόμενο δίκαιο το ανθρώπινο. Όλοι στο όνομα του δικαίου επιχείρησαν να κάνουν ό,τι έκαναν στους πολέμους παγκοσμίους, στις Ελλήνες επαναστάσεις, στο όνομα του δικαίου. Αλλά αυτό το δίκαιο είχε πολύ άδικο μέσα του. Στην πραγματικότητα, το μόνο δίκαιο το οποίο είναι δίκαιο είναι αυτό το δίκαιο του Σταύρου. Να δώσω εγώ στον άλλο τόπο. Να δώσω εγώ στον άλλο μια πραγματική, θα λέγαμε, κοινωνία. Έτσι. Αυτό το πράγμα είναι το έργο του Θεού. Αλλά αυτό το έργο είναι, όπως σας είπα, ανθρωπίνως το πιο δύσκολο. Έτσι. Και ο Παύλος το ξέρει αυτό. Και για να το τελειώσουμε τον κεφάλαιο αυτό, επειδή τελειώνεται το κεφάλαιο τώρα, γέγραπτε γάρο δρασόμενος στους σοφούς στην πανουργία αυτών, συνεχίζει αυτό που είπαμε, στην πανουργία τους ο Θεός κατακρίνει τους σοφούς. Είναι ακριβώς η μεγάλη ευφυΐα των σοφών που αποδεικνύει ότι τα ανθρώπινα προβλήματα δεν λύνονται δια του ανθρώπου. Χρειάζεται ένας άλλος παράγοντας να επέμβει μέσα στην περιόνιμη αυτή σοφία. Και πάλι γινώσκει ο Θεός τους διαλογισμούς των σοφών ότι εις ημάται, ώστε μη δεις καυχάστον ανθρώπις. Πάντα γαριμών εστί, είτε Παύλος, είτε Απολλός, είτε Κεφάς. Λοιπόν, μην καυχάσετε κανείς για ανθρώπους. Όλα δικά μας είναι. Και ο Απολλός και ο Παύλος και ο Κεφάς, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε νηστότα, είτε μέλλοντα, πάντα ημών εστί. Ημείς δε Χριστού, Χριστός δε Θεού. Όταν λειτουργεί αυτή η αγιοπνευματική συνέχεια και οικοδομούμε, παίρνουμε στα σοβαρά ακριβώς τον Χριστό, τότε γίνονται όλα δικά μας.
Αυτό είναι. Ποιος ακριβώς έχει ζήσει ποτέ αυτό το πράγμα. Νομίζω είναι αυτό που έλεγε πάλι ο πατήρ Πορφύριος που έχει την τιμητική του σήμερα, που μας έλεγε όταν έγινε μοναχός, κατάλαβα, έλεγε ότι είμαι αθάνατος. Και μας το έλεγε έτσι όπως το λέω εγώ τώρα. Δεν υπάρχει θάνατος. Έλεγε. Ξέρουμε ότι δεν θα πεθάνουμε. Δεν υπάρχει θάνατος. Αυτό το βίωμα, είτε κόσμος, είτε ζωή, είτε θάνατος, είτε νεστώτα, είτε μέλλοντα, πάντα ημώνεστη. Όλα είναι δικά μας. Και η ζωή και ο θάνατος και τα παρόντα και τα μέλλοντα. Αυτή η παντοκρατορία του ανθρώπου. Αυτή η ισοθεία του ανθρώπου. Αυτό το να γίνεται ο άνθρωπος πραγματικά άφοβος, ατάραχος και αιώνιος. Έτσι, όλα είναι δικά σας. Και εσείς είστε, εμείς δε Χριστού. Χριστός δε Θεού. Ανήκουμε όλοι στο Θεό. Είμαστε ένθεοι. Δια του Χριστού είμαστε ένα με τον Πατέρα. Και δεν υπάρχει για μας τη ζωή ούτε θάνατος, ούτε τίποτα. Διότι η ενέργεια του Θεού είναι δική μας ενέργεια. Είμαστε συνεργοί του Θεού. Το Πνεύμα του Άγιου είναι μέσα μας. Οικοδομούμε σοβαρά πράγματα πάνω σε αυτό. Τα παίρνουμε στα σοβαρά όλα. Έτσι. Μπαίνουμε στη σοφία αυτή του Θεού που είναι η σοφία της θυσίας και της αγάπης. Και όλα είναι δικά μας. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Ντρέπομαι σχεδόν που τα λέω αυτά. Γιατί είναι τόσο μεγάλα που αν κανείς τα πάρει στα σοβαρά, θα λάμπει ολόκληρος. Δεν θα μπορέσει να ξαναγυρίσει να δει τα ανθρώπινα και τα υγιεινά. Έτσι όπως τα κάναμε εμείς. Έτσι, να ξέρετε. Φανταστείτε αυτή την κατάσταση. Τώρα τρέμουμε και φοβόμαστε σαν τα μυρμήγκια. Και λέμε, αχ, τι θα πάω. Αχ, θα τα καταφέρει ο Σαμαράς. Αχ, θα τα καταφέρει, σιγά μην τα καταφέρουνε. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και είναι τόσο μεγάλο το παιχνίδι που παίζεται που θα το δούμε μετά από χρόνια πόσο μεγάλο είναι. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αν θα τα καταφέρουμε λοιπόν να βρούμε λίγες δραχμές. Το θέμα δεν είναι αν θα τα καταφέρουμε να επιβιώσουμε. Το θέμα είναι, υπάρχει δυνατότητα να νιώθουμε, να περπατάμε στον κόσμο και να νιώθουμε την ώρα δικά μας. Έτσι. Όχι γιατί κάναμε σαν τον Τζοχατζόπουλο και τα πήραμε από τους άλλους, αλλά γιατί έχουμε το Θεό. Καταλάβατε. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα στον άνθρωπο. Να είναι ο άνθρωπος ένας Θεός κατά χάρη πάνω στον κόσμο. Αυτό λέει ο Παύλος. Πάντως. Και αυτό ζουν οι Άγιοι του Θεού. Και νομίζω ότι αυτό είναι και μεγάλη μας παρηγοριά και μεγάλη μας ελπίδα. Αλλιώς θα τρέχουμε να διάσουμε τα σούπερ μάρκετ ανά πάσα στιγμή. Έτσι δεν είναι. Και θα παίρνουμε όπλα στο σπίτι για να φυλαχθούμε από την πείνα του πλησίων. Και εκείνος το αντίθετο, το αντίστροφο, το ανάλογο. Και πού καταλήγει αυτό το πράγμα, έχουμε δει πολλές φορές να παίζεται αυτό το δράμα στην ανθρωπότητα και πάντοτε, πάντοτε στο τέλος, έτσι, έχουμε συμφορά, μεγάλη συμφορά. Ενώ αυτό το πράγμα εδώ δίνει ειδική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό και ο άνθρωπος γίνεται ένα, πώς θα σας το πω τώρα, έχει μια ειδική πρόνοια του Θεού, ο Θεός για έναν τέτοιο άνθρωπο. Εντάξει, είπαμε πολλά. Ευκαιρία σήμερα. Λέω καμιά φορά έρχονται, μερικοί μου λένε, εμάς τους παπάδες έρχονται όλοι, ξέρετε. Δεν έχουμε δουλειά. Δεν έχουμε τόνα, δεν έχουμε τ' άλλο. Έτσι. Και σε μερικούς που βλέπω το σηκώνουν, τους λέω, έχεις όμως το Θεό. Μερικοί με κοιτούν πολύ περίεργα. Τι μου λέει αυτός τώρα ο παπάς, με κοροϊδεύει. Όχι, του λέω, δεν σε κοροϊδεύω, σου ανακοινώνω, σου φανερώνω τη δική μου ελπίδα. Εγώ έτσι ζω. Καταλάβατε. Δεν υπάρχουν ούτως ή άλλως, πάνε όλα και όσοι έχουν ακόμα καταθέσεις, σε λίγο θα τις έχουν τελειώσει. Έτσι όπως πάμε. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο μένει. Καταλάβατε τι λέω. Κάποτε είχα μια συγγενή, η οποία ήταν Αγία ψυχούλα, δεν ζει πια, και μια φορά πριν από πολλά χρόνια, ήμουνα και εγώ νεαρός, και είχα πολύ αδικηθεί. Και μου έζησα επαναλαμβανόμενες αδικίες. Και έτσι μιλάγαμε μαζί και λέω, τώρα λέω, δεν έχω τίποτα άλλο εκτός από το Θεό. Και γυρίζει και μου λέει, τι είναι αυτό που μου λες, λέει. Ξεκαταλαβαίνεις τι λες τώρα, μου λέει. Αν έχεις το Θεό στα αλήθεια, λέει. Μου λες, δεν έχω τίποτα άλλο. Μας έχεις το πάνω, μου λέει τώρα. Και απεδείχθη μετά ότι έτσι ήταν.
Έτσι, όταν έχει κανείς τον Θεό, έχει το πάνω. Πώς θα τον έχει τον Θεό? Εδώ είναι το κόλπο. Το Θεό τον έχουμε τον κατεβάζοντάς μας στα δικά μας. Τα θέλω δουλειά τώρα, θα μου δώσει δουλειά. Έτσι. Και μου έδωσε ξυπνούν και ονειρεύονται εκατομμύρια. Λοιπόν, και χτυπούν όλους όσους νομίζουν ότι τα πήραν αυτά, τα πρόλαβαν και τα πήραν. Λοιπόν, δεν είναι εκεί η λύση. Η λύση είναι το να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει πώς θα διαθέσει τον εαυτό του σε σχέση με αυτή την ουράνια συνεργία. Και τότε μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τίποτα. Που οι φόβοι του, μόλις εκδηλωθούν, σταματούν σαν το κύμα που σκάει στην αμμουδιά. Δεν γίνεται τσουνάμι να μπει μέσα και να καταστρέψει τα πάντα. Έτσι έζησαν χιλιάδες άνθρωποι για πάρα πολλά χρόνια, ειδικά στον τόπο αυτόν, και σε πολύ σκληρές συνθήκες. Ξέρετε πόσο σκληρές, και δεν φανταζόμαστε σήμερα πόσο σκληρές ήταν. Καν. Έτσι, και είχαν και μεγάλες οικογένειες, είχαν και 5, 6, 7, 8, 9 παιδιά και λέγανε, ας πούμε, και ούτε κοινωνικές ασφαλίσεις, ούτε λεφτά στην άκρη, και ο Θεός μεγάλος. Και παραδόξως ο Θεός ήταν μεγάλος για αυτούς, γιατί φαίνεται ότι ο Θεός παίρνει στα σοβαρά τον πώς τον παίρνουμε. Τον πώς τον εκλαμβάνουμε. Το παίρνει στα σοβαρά αυτό. Έτσι, αλλά βέβαια πρέπει κανείς να είναι ειλικρίνης. Δεν παίρνουμε στην πίστη, δεν παίρνουμε για να βγάλουμε χρήματα. Στην πίστη μπαίνουμε για να γνωρίσουμε την αλήθεια και το θεμέλιο της ύπαρξής μας, που είναι ο Θεός. Τα άλλα έρχονται. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Τι ευτυχία. Αυτή είναι αγχολητική θεραπεία. Ζητάς τη Βασιλεία του Θεού, πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριον, ου και λατωθήσονται παντός αγαθού. Τον Κύριον όμως, όχι κρυφίως τα αγαθά. Γιατί ο Θεός βλέπει αυτό που θες στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το θέμα. Τον Κύριον εξητούντας. Αυτοί ου και λατωθήσονται παντός αγαθού. Λοιπόν, ωραία πράγματα αυτά. Μας είπατε ότι όταν αγαπάς έχεις αξία. Βοηθήστε μας κάτι παραπάνω. Έτσι το είπα. Είπα ότι όταν... Είπα ότι αποκτάς την αξία σου ανάλογα με αυτό που αγαπάς. Αποκτάς την αξία σου ανάλογα με αυτό που αγαπάς. Αυτό το είπε ο Χριστός, όπου ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών έστε. Δηλαδή, ανάλογα με το τι αγαπάει ο καθένας, τέτοια περιοπή, τέτοιο επίπεδο, τέτοιο στάτους, ας πούμε, αποκτά ο ίδιος αν ύπαρξη, σαν προσωπικότητα. Δεν είναι. Έτσι. Πού, τι είπατε, πίστη, α, ναι, στην πίστη, ναι. Να αναπτύξετε χρήματα πνευματικά. Ναι. Αυτό που είπατε προηγουμένως για το πώς στήσουμε τη ζωή μας, μου θύμισε πάρα πολύ να παραμείνει από πού τη στηρικά μου, στην καρδιά, με το γουρνάκι. Oh. Πάση περιπτώσει, τώρα λόγω της εποχής τα γουρνάκια θα γίνουν όλα στυλάκια και πάντα. όσα δεν πάνε στο χασάπι. Ναι. Εγώ θέλω να σκεφτείτε αυτό, να το σκεφτείτε αυτό σήμερα. Τι περιοπή αποκτά ο άνθρωπος σε αυτή την περιπτωκή του Παύλου εδώ. Δείτε το λίγο. Από την αιχμαλωσία, από μια κατάσταση αιχμαλωσίας στις αγορές, στους πολιτικούς, στα πράγματα, γίνεται κάποιος ο οποίος στην πραγματικότητα, ο Παύλος δεν το λέει έτσι, αλλά αυτό εννοεί, είναι ρυθμιστής της ιστορίας. Ρυθμιστής της ιστορίας. Οι άλλοι κρίνουν στον κόσμο, δηλαδή γίνεται κάποιος ο οποίος επηρεάζει το πού θα πάνε τα πράγματα, το πού θα πάει η ιστορία. Αυτό το είδαμε στους Αγίους αυτούς.
Έτσι. Και ξέραν τι θα γίνει και ξέραν τι δεν θα γίνει. Και με την προσευχή τους κάνανε πράγματα διάφορα. Αυτή η τεράστια δύναμη που έχει ένας απλούς άνθρωπος, που δεν τον υπολογίζει σε τίποτα. Εδώ βλέπετε οι αγορές σήμερα. Δεν υπολογίζουν ολόκληρα κράτη. Για να έχουν το κεφάλαιό τους στην τσέπη σωστό και τους στόχους τους, δεν τους ενδιαφέρει ούτε τα 5 εκατομμύρια των ενέργων της Ισπανίας, ούτε το 1 εκατομμύριο των ενέργων της Ελλάδας. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα, ούτε η Αμερική τους ενδιαφέρει. Τίποτα τους ενδιαφέρει. Τίποτα τους ενδιαφέρει, ούτε η Ευρώπη. Αυτό το πράγμα όμως αλλάζει, αλλά αλλάζει με έναν τρόπο μόνο, να ξέρετε. Αλλάζει όταν αποκτήσουμε πολλούς Παύλους τέτοιες προσωπικότητες. Το καταλάβετε αυτό? Το έχετε σκεφτεί? Το έχετε, δεν είναι? Αλλάζει όταν ο άνθρωπος μπει σε αυτή την προοπτική, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο, γιατί, διότι οι δυνάμεις αυτές, το Πνεύμα του Άγιο μπαίνει μέσα στον ανθρώπου στην ιστορία. Και είναι ενεργό πλέον. Έχει την άδεια ο Θεός, δια των προσευχών του ανθρώπου αυτού, να μπει στην ιστορία και να αναστρέψει τα πράγματα. Γι' αυτό όσο πιο πολλοί τέτοιοι υπάρχουν, τόσο πιο πολλοί βλέπετε και το κακό. Έτσι, τι θα σέβεται, σταματάει. Κάπου λέει ο Απόστολος Παύλος, πότε λέει θα έρθει ο Αντίχριστος. Και απαντά όταν φύγει από τη μέση, λέει, ο κατέχων. Και ερμηνεύουν οι πατέρες ότι ο κατέχων είναι το Πνεύμα του Άγιο, το οποίο υπάρχει στα μυστήρια και στις προσευχές των Αγίων. Όταν θα λείψουν αυτά, τότε θα είναι μια εποχή όπου τα πάντα θα μπορούν να εχμαλωτιστούν πλέον. Καταλάβατε? Ας την καθυστερήσουμε αυτή την εποχή όσο μπορούμε. Τελειώσαμε, τελειώσαμε. Εγώ δεν ξέρω. Το βράδυ θα έχουμε αγρυπνία, 8 η ώρα, δεν θα έχουμε ομιλία, έτσι, θα έχουμε αγρυπνία 8 η ώρα, έξω στον έξω νόμο.